Καλησπέρα, όλα ξεκόλα. Και πρέπει να ξεκολλήσει και εσύ ορισμένα θέματα. Έχω τα έχει μπερδέψει. Ναι. Έρχονται καλεσμένοι, ναι. Εκτιθέματα δημοσιογραφικά. Συγγνώμη, Θέμα. Σου εξήγησα. Πες μου. Ήταν να βγουν τα δελτία του Μέγκα. Δεν βγήκαν. Όμως μπορεί να βγουν. Πότε? Είμαι διακόπτης. Συγγνώμη. Δεν μπερδεύομαι κι εγώ. Συγγνώμη. Και τα νέα τα οποία ανέστειλαν την έκδοσή τους ξαναβγαίνουν αύριο. Μην με ρωτήσεις για το Βήμα, δεν ξέρω. Μάλιστα. Θα μάθω περισσότερα για το Μέγκα για να τα ξεδιαλύνω κι εγώ. Έφερα το κανάλι εδώ. Για να το δω. Κοντά μας κυρίες και κύριοι, μετά από πάρα πολλά χρόνια στον Αντένα και πολύ περισσότερο στον Μέγκα, η Λίνα Δρούγκα. Είμαστε μπερδεμένοι ως εκεί που δεν πάει. Ως εκεί που δεν λέγεται. Θα σας πω τις ειδήσεις της ημέρας, όχι. Πολύ θα το θέλαμε. Είναι καταρχάς εύκολο. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή. Στα πλατό, στον Αντένα που έχει σταθεί καμιά κοσαριά χρόνια, δεν πειράζει. Λοιπόν, τη δουλειά την ξέρεις, κοίτα το μόνιτορ απέναντι, λες για 20 λεπτά, επειδή έχουμε κάτι δουλειές με την δείξα. Μπορώ να το πω σε 4 δευτερόλεπτα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε 8 μήνες απλήρωτοι. Σήμερα, Λίνα, και σε ευχαριστούμε που ήρθες σε ιδιαίτερα έντονες και ζόρικες στιγμές για το Μέγκα. Ήταν να βγει ένα δελτίο ειδήσεων. Το μεσημέρι, λίγο πιο πριν. Είχαμε κάνει μια προθέρμανση. Είχε γίνει μια προθέρμανση, το οποίο ήταν εν όψη του τι τελικά θα γίνει και αν θα εκπέψει ή αν θα πέσει το κανάλι με τις οφειλές στην Τζέα και αυτά που δεν τα ξέρω τεχνικά. Και τελικά δεν έγινε σήμερα τα δελτία. Τι σημαίνει το ότι δεν έγιναν τα δελτία? Σημαίνει κάτι καλό, κάτι κακό? Τι? Σημαίνει ότι πήραμε την απόφαση χθες το απόγευμα εμείς οι δημοσιογράφοι να δώσουμε μια, ας πούμε, διορία στους ιδιοκτήτες του Μέγκα, γιατί τελικά από αυτούς κρίνονται όλα, ώστε να ρυθμίσουν αλφα τις υποχρεώσεις τους στην Τίτζια, η οποία έχει δώσει τελεσίγραφο μέχρι την Πέμπτη ότι θα ρίξει το κανάλι του Μέγκα. Στον κόσμο ότι η Τίτζια είναι η πλατφόρμα στην οποία πληρώνουν όλα τα κανάλια. Και, από εκεί... και το Μέγκα έχει οφειλές περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. Και δεν τις πληρώνει. Οπότε κατάλαβα, δεν έχω... Αυτό δεν είναι το θέμα. Δεν τους πληρώνει γιατί έχει σταματήσει να πληρώνει αρκετό κόσμο, όλους τους προμηθευτές και τους εργαζομένους στο Μέγκα τους τελευταίους μήνες. Αλλά νομίζω ότι τώρα που είμαστε στο παραένα, οι ιδιοκτήτες θα δείξουν ή δεν θα δείξουν αν θέλουν το κανάλι ή όχι. Αν αυτή είναι δηλαδή η αποφασιστική στιγμή, δηλαδή το αν θα πάνε να κάνουν αυτή την. Γιατί ένα εκατομμύριο τώρα, όταν μιλάμε για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες. Καλά να είναι οι άνθρωποι, δεν είναι κανένα ποσό, ας πούμε, το οποίο... Θεωρητικά δεν είναι. Ναι. Είναι θέμα βούλησης. Είναι θέμα βούλησης. Αν θέλουν να κρατήσουν το Μέγκα ή δεν θέλουν. Αλλά νομίζω αυτό που λέμε όλοι είναι ότι δεν θα το άφηναν να φτάσει μέχρι εδώ εάν δεν ήθελαν να το κρατήσουν το κανάλι. Δεν ξέρω. Δύσκολα. Αν δεν ήθελαν... Ξαναπες το. Δεν το κατάλαβα. Mm-hmm. Αν ήθελαν να το κρατήσουν, ενώ εγώ κατάλαβα εγώ, δεν θα το άφηναν να φτάσουν μέχρι εδώ. Εάν ήθελαν να κλείσει το κανάλι... Ναι. Δεν θα πληρωνόμασταν δύο μισθούς συν το δώρο μας τον Δεκέμβρη. Εκεί όλοι ανθαρίσαμε. Ο Δεκέμβρης ήταν μήνας έτσι πολύ χαρούμενος για μας. Από τότε ξεκινήσαμε την προθέρμανση. Λέμε ότι όπου να είναι θα βγούμε, όπου να είναι θα μας δώσουν και κάτι ακόμα, όπου να είναι και κάτι άλλο θα γίνει. Μετά ξαφνικά όλα σταμάτησαν τα σενάρια. Υπήρχαν και οι καλοθελητές όλο αυτό το διάστημα. Το Μέγκα κλείνει, το Μέγκα κλείνει. Το Μέγκα όμως δεν έχει κλείσει. Εγώ δεν πίστεψα ποτέ ότι το Μέγκα θα κλείσει. Βέβαια τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Η DJ δεν ξέρω πόσο αποφασιστική είναι να μας ρίξει τον διακόπτη των ξημερώματα της Πέμπτης. Αυτή την Πέμπτη. Όμως, ναι. Νομίζω όμως ότι κάτι θα γίνει μέχρι τελευταία στιγμή. Είναι σαν μια παρτίδα που κάποιος να περιμένει τον άλλον να τραβήξει ένα χαρτί και να μην τραβάει αυτός. Με τη διαφορά ότι στη μέση είναι βέβαια πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι. Οι οποίοι είναι πάνω από 500. Οι 500 περίπου. Τώρα φύγαν κάποιοι άνθρωποι, είμαστε γύρω στους 450. Ή να σου πω αλλιώς ότι για μένα μοιάζει σαν ένας αγώνας ποδοσφαίρου που περιμένουμε στο 90 να μπει έστω ένα γκολ. Ας βάλει κάποιος ένα γκολ, ας βάλουν όλοι μαζί από ένα γκολ και εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που πάντα κάναμε στο Μέγκα, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πραγματικά είμαστε έτοιμοι. Εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα τελικά και δεν βγήκε το δελτίο. Τι μεσολάβησε, τι άλλαξε τελικά? Υπήρξε η συμβουλή του εργατολόγου μας ότι εάν πρόκειτο να βγάλουμε δελτίο για παραπάνω από 3 ημέρες υπήρχε νομικό πρόβλημα. Ενδεχομένως η επίσκεψή μας να κρινόταν καταχρηστική. Λέει και σε διάφορα νομικά εκεί. Και είναι νομικά. Εμποδίζει το... Μας πρότεινε να βγάλουμε δελτίο για 3 ημέρες, 2 με 3 ημέρες. Και είπαμε ότι ας τα αφήσουμε λοιπόν, μια και είναι τέτοια η συγκυρία, περιμένουμε και την Τίτζια, ας αφήσουμε
τα πράγματα μέχρι την Πέμπτη να πάνε όπως πάνε. Εδώ συμβαίνουν διάφορα κουλά πράγματα, γιατί δεν γίνεται. Έφερα το παράδειγμα πριν, μας λένε ανεστάλ, τέρμα λέει το Βήμα και τα Νέα. Μάλιστα, εντάξει, πήραμε τα τελευταία φύλλα, τα κρατήσαμε, τα κάναμε επιτυχία. Ανοίξαν έναν λογαριασμό όμως, ναι, ε? Ανοίξανε, ξαναβγαίνει και εύχομαι μάλιστα να ξαναβγούνε και τα Νέα και εύχομαι και το Βήμα την Κυριακή. Όλοι να έχουν δουλειά, παρότι βεβαίως αυτά τα ευχόμαστε εμείς μεταξύ μας. Γιατί δεν ξέρω αν έχεις πιάσει μια ψιλοκακία που υπάρχει από μερίδα της κοινής γνώμης. Μεγάλη κακία, όχι μικρή. Ναι. Καλά να πάθουν οι δημοσιογράφοι. Έχει τα δίκαια της κοινή γνώμη. Συγγνώμη. Να, λες, ε. Νομίζω ότι έχει τα δίκαια. Γιατί εγώ του λέω σαν ντρέπεστε παλιά άνθρωποι και έτσι. Όχι, εσύ είσαι λίγο κακούλης, ε. Είναι λίγο. Πάντα. Νομίζω ότι έχει ένα δίκαιο η κοινή γνώμη. Βέβαια, έχω παρατηρήσει. Ποιο είναι το δίκαιο αυτό? Το δίκαιο είναι ότι στο παρελθόν, τώρα δεν παρατηρώ τέτοια φαινόμενα, είχαμε καβαλήσει εμείς δημοσιογράφοι λίγο το καλάμι. Δεν σταθήκαμε όσο έπρεπε δίπλα στα προβλήματα του κόσμου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εξυπηρετούνταν κάποια πολιτικά σχέδια, ξέρεις, δεν μπορώ να το πιάσω κι εγώ ακριβώς, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ήμασταν λίγο πίσω σε αυτό. Άρα, μικρό δίκαιο στην κοινή γνώμη ή μεγάλο δίκαιο στην κοινή γνώμη, όμως. Μπράβο, επειδή δίκαιο. Βλέπω ότι υπάρχει ένα κλίμα να χαίρεται ο κόσμος όταν τρέχει αίμα στην αρένα, αυτό είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί. Και με ενοχλεί γιατί πίσω από τους εργαζομένους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες υποφέρουν. Μόνο στο Μέγκα είναι 500. Θα σου πω ότι υπάρχουν τραγικά παραδείγματα στο κανάλι. Μου τα μεταφέρουν συνάδελφοι, τα βλέπω και εγώ ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν όχι απλώς να πληρώσουν τον νίκη τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στο κλείσιμο των σούπερ μάρκετ για να πάρουν τις πεταμένες σαλάτες. Δεν ήρθα εδώ όμως για να μεταφέρω, Δούκησα και Θέμο, ξέρεις, αυτή την κλάψα. Όχι, εγώ το ρώτησα. Το ρώτησα για να πω, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Είναι άλλο οι φίρμες στα κανάλια, μεταξύ των οποίων βάζω και τον εαυτό μου για να μην βγάζουμε από πάνω τις ευθύνες. Άλλο οι φίρμες και άλλο όταν λέτε κλείνει το κανάλι και χαίρεστε. Δίπλα υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Άνθρωποι των χιλίων ευρώ, των 1500 ευρώ και αυτή είναι η πραξία. Των 800, που αντί ας πούμε να πουλάνε κάτι σε ένα κατάστημα, πατάνε ένα διακόπτη στο κανάλι ή γυρίζουν έξω από το πρωί μέχρι το βράδυ με μια κάμερα για να βλέπουν εσένα όταν είσαι αποκλεισμένο στα χιόνια. Και να φωνάξουν την πυροσβεστική να έρθουν σε σώσει, έτσι δεν είναι? Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τους περισσότερους. Δεν είπαμε να. Γιατί πρέπει να υποθεί αυτό. Άλλο για αυτούς που ήταν με το σύστημα, ποιοι ήταν. Άλλο για αυτούς που βγάλαν λεφτά, που μισούν τον κόσμο, που βγάλαν λεφτά εκεί. Και άλλο ο κανονικός εργαζόμενος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Που η πλειονότητα των εργαζομένων στο Μέγκα είναι αυτής της κατηγορίας.